Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Το θέμα μας σήμερα είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει τίτλο «Θεία δίκη και θύματα ναρκισισμού ή ναρκισιστών. Επιθυμία για εκδίκηση ίσον κόλλημα». Αφορμή για αυτό το βίντεο είναι δύο σχόλια κάτω από το βίντεο ποιο είναι το τέλος ενός ναρκισσού. Δουλεύει το κάρμα. Όλα εδώ πληρώνονται. Το οποίο αυτό το βίντεο θα το βάλω το σύνδεσμο αυτού του βίντεο στην περιγραφή. Για όσους δεν το έχετε δει να το δείτε ή όσοι δεν το θυμάστε να το ξαναδείτε. Λοιπόν, είπα, το πρώτο σχόλιο λέει. Περιμένω πώς και πώς τη Θεία Δίκη. Αλλά φαίνεται πως ούτε αυτή θέλει να έχει παρεδώσει με τέτοιου είδους ανθρώπους. Βάζει μια λυπημένη ένα λυπημένο emoji ή δεν τους αγγίζει τίποτα. Και τις απαντάω και εγώ, γιατί να μην εστιάσει σε εσένα και το σημειώνω για να κάνω βίντεο. Μια άλλη κοπέλα κάτω από το ίδιο ακριβώς βίντεο γράφει «Θεία δίκη το λέω εγώ και από αυτήν περιμένω δικαίωση και πιστεύω έρχεται σε αυτή τη ζωή». Τρία θαυμαστικά. Ειλικρινά δεν ξέρω αν αυτό θα βοηθήσει μια ψυχή, μια προσωπικότητα που καταρακώθηκε από κακία. Και εγώ αυτόν τον προβληματισμό έχω μαζί σου για το πόσο είναι βοηθητικό και επουλωτικό το να πάθει κάτι κακό και να τιμωρηθεί δικαίως από τη θεία δίκη για τα εγκλήματα του εναντίον μας ο κάθε ενάρχησος. Θα πω στη συνέχεια τι θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για την ανάρρωση μας και την επούλωση των τραυμάτων μας. Ευτυχώ ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό που λέει και η λαϊκή παροιμία μα. Και οκ, okay, στο χρόνο βλέπει και την τιμωρία. Όμω, πώ μπορεί να διατρέψει τι πληγέ που σου χάρισαν με λύσα και μίσο. Τέσσερα ερωτηματικά. Πώ μπορεί να σβήσει την καταστροφή που αφήνει η κακία. Πάλι τέσσερα ερωτηματικά. Πάντω είναι παρήγορο το ότι δίνει στη ζωή σου επιστρέφεται. Και τρία θαυμαστικά. Λοιπόν, η επιθυμία για εκδίκηση και η επιθυμία για να τιμωρηθούν έστω και από τη Θεία Δίκη τα θύματα του ναρκισισμού δείχνει ότι έχουμε κάποιο κόλλημα με την ναρκισιστική κακοποίηση που έχουμε υποστεί ότι έχουμε κάποιο κόλλημα το οποίο μας δένει ακόμη με τον κακοποίητή μας. Τι είναι αυτό το οποίο σε αναπαύει ψυχικά, τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει να νιώσεις καλύτερα μετά που θα διαφύγεις από την αρκισιστική, τοξική, κακοποιητική σχέση. Υπάρχει μία συνθήκη η οποία είναι εξαιρετικά βοηθητική για τα θύματα αρκισιστικής κακοποίησης και αυτή είναι το «validation». Validation σημαίνει εγκυροποίηση στα αγγλικά και είναι να γίνει κατανοητή και έγκυρη η εμπειρία σου από άλλους ανθρώπους. Το validation, το να σου πούν ότι αυτά που νιώθεις είναι φυσιολογικά και έχεις απόλυτο δίκιο να είσαι στενοχωρημένος και πληγωμένος και ναι, όντως έχεις δεχθεί κακοποίηση, μπορεί να έρθει από διάφορες πηγές. Όταν ένας άνθρωπος είναι θύμα ναρκισιστικής κακοποίησης, διαμορφώνεται με τέτοιον τρόπο η σκέψη του και το συνέστημα του, δέχεται τέτοια πλήση εγκεφάλου και τέτοιο gaslighting από τον κακοποιητή του, gaslighting σημαίνει να σε βγάζει ο άλλος τρελό και να σε κάνει κιόλας να πιστεύεις ότι είσαι τρελός, που καταλήγει το θύμα ναρκιστική κακοποίηση να αμφιβάλλει για τη μνήμη του, να αμφιβάλλει για τα συναισθήματά του, να αμφιβάλλει για το αν όντω είναι θύμα ή μήπω είναι θήτη. Πόσε φορέ σε σχόλια κάτω από τα βίντεο ρωτάει κάποιο Πώ μπορώ να καταλάβω αν είμαι ενάρκησο ή συνεξαρτόμενο. Ακούω τα βίντεο και προβληματίζομαι μήπω είμαι ενάρκησο. Στι περισσότερε περιπτώσει, οι άνθρωποι που προβληματίζονται μήπω είναι οι ίδιοι είναι θύματα ενάρκησιστική κακοποίηση, τα οποία έχουν υποστεί gaslighting και δεν πιστεύουν ούτε οι ίδιοι τον εαυτό του για την εμπειρία που έχουν βιώσει. Το να δούμε τον κακοποιητή μα να υποφέρει, να τον δούμε ότι, έχει σπύρι να το θερήσει, να το δούμε να έχει μια απώλεια, δεν θα μας ικανοποιήσει. Δεν θα μας γιατρέψει την πληγή μας και το τραύμα μας. Η πληγή μας, η συναισθηματική, η ψυχική, το τραύμα μας θα γιατρευτεί όταν νιώσουμε σίγουροι για τα συναισθήματα μας. Όταν έρθει ένας εξωτερικός παράγων, γιατί ακριβώς ήδη είμαστε θύματα gaslighting, και πολλές φορές και self-gaslighting. Εμείς ήδη λέμε ψέματα στον εαυτό μας α, προκειμένου να αντέξουμε μια κατάσταση που δεν έχουμε Υγιέ κριτήριο να αντιληφθούμε ότι ο πατέρα μου είναι άρκησο, η μάνα μου είναι άρκησο, η αδερφή μου είναι άρκησο, ο σύντροφο μου είναι άρκησο, το ενήλικο παιδί μου είναι άρκησο. Δεν το αντιλαμβανόμαστε. Είμαστε τόσο θυματοποιημένοι και τόσο μπερδεμένοι και τόσο μπλεγμένοι μέσα στι ενοχέ, την σύγχυση που προκαλεί πλήση εγκεφάλου, τον κασλάιτ, κλπ. που δεν το αντιλαμβανόμαστε. Το validation, θα κοιτάξω τώρα στο λεξικό, πώς μεταφράζεται ακριβώς το validation, γιατί διαβάζω γι' αυτά τα πράγματα στα αγγλικά, σας το έχω πει και άλλες φορές, και κάποιοι όροι, που είναι καινούργοι, ακόμη δεν υπάρχει μια α, ικανοποιητική για μένα τουλάχιστον ε, μετάφραση στα ελληνικά. Επικύρωση. Η επικύρωση. Η επικύρωση του είναι Validation σημαίνει επικύρωση. Λοιπόν, η επικύρωση των συναισθημάτων μας θα έρθει μέσα από ένα θεραπευτή ο οποίος είναι γνώστης του ναρκισισμού, γνώστης της ψυχολογικής αδιόρατης κακοποίησης, γνώστης του φαινομένου της συνεξάρτησης, ο οποίος θα μπορεί ακούγοντας την ιστορία μας στη θεραπεία, να μας δώσει αυτό που ακριβώς ζητούμε και χρειαζόμαστε ως αρχή της θεραπείας μας, επικύρωση των συναισθημάτων μας. Ναι, έχεις δίκιο, αυτός ο άνθρωπος σε κακοποίησε. Ναι, έχεις δίκιο, αυτός ο άνθρωπος ήταν εγκληματικός ως προς εσένα. Όσο και αν μας φαίνεται ότι δεν είναι τόσο σημαντικό πράγμα να πάρουμε αυτή την επικύρωση της εμπειρία μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Άρα, αν κάποιο είναι θύμα αναρκησιστικής κακοποίησης, και βρίσκεται σε αυτό εδώ στο το κανάλι το ψυχοεκπαιδευτικό και ενημερώνεται γύρω από ζητήματα ναρκισισμού, αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση κλπ. Μία ωφέλεια που μπορεί να έχει μέσα από τα βίντεο είναι αυτή ακριβώ η επικύρωση τη εμπειρία του, το validation of his experience. Ακούγοντα τι ιστορίε, γι' αυτό διαβάζω ιστορίε, Ακούγοντα τι ανώνυμες ιστορίε ανθρώπων και τι δυναμικέ σχέσει που μπορεί να υπάρχουν στι ανώνυμες ιστορίε ανθρώπων για τι οποίε μιλάω εδώ, μπορεί να λάβει αυτή την επικύρωση. Ρε, παιδί μου, και εμένα κάτι παρόμοιο μου συνεβήκε. Μήπω και εγώ ήμουν θύμα ναρκιστική κακοποίηση, μάλλον και εγώ ήμουν θύμα. Ναρκιστική κακοποίηση, ακούγοντα περισσότερα βίντεο, ακούγοντα περισσότερε ιστορίε, ακούγοντα περισσότερε αναλύσει περιπτώσεων, αντιλαμβάνομαι πω όντω ναι, υπήρξα θύμα ναρκιστική κακοποίηση. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ στο να διαβάζω ιστορίε, γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ στο να αναλύω δυναμικέ σχέσει στι ιστορίε αυτέ ανώνυμα πάντα, γιατί μπορεί μια ιστορία. Συγκεκριμένη την οποία να διαβάζω, να μην είναι γραμμένη με πλήρη εγκυρότητα. Όμω, από τη στιγμή που διαβάζεται ανωνύμω, έστω κι αν αυτός που γράφει δεν τα γράφει ακριβώ όπω έγιναν, μα δίνει την ευκαιρία όταν την αναλύω αυτή την ιστορία, εγώ, που είμαι ψυχολόγο, που έχω δουλέψει για πάνω από 20 χρόνια με ανθρώπου και έχω βιώσει κυριολεκτικά χιλιάδες ιστορίες ναρκισιστικής κακοποίησης. Αυτά που θα πω είναι χρήσιμα στα θύματα ναρκισιστικής κακοποίησης που παρακολουθούν αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο να νιώσουν την απαιτούμενη επικύρωση της εμπειρίας τους. Η επικύρωση της εμπειρίας μας, το να μας πει κάποιο ναι έχεις δίκιο, έχεις κακοποιηθεί ή να μας ενημερώσει για πρώτη φορά ότι έχουμε κακοποιηθεί, σήματο το ότι την απαρχή, της θεραπείας μας, της ίασής μας, της επούλωσης των τραυμάτων μας. Το να τιμωρηθούν οι νάρκησοι από τα δικαστήρια αυτού του κόσμου ή από τη Θεία Δίκη δεν θα μας δώσει την ηρεμία, τη ψυχική στην καρδιά μας και δεν θα μας επουλώσει τα τραύματα μας. Το πολύ πολύ να νιώσουμε μια παροδική ευχαρίστηση αν ακούσουμε ότι αυτός που με κακοποιούσε για χρόνια τώρα ταλαιπωρείται και μετά μπορεί να νιώσουμε και ενοχέ και να πούμε τι κατάνθρωπος έχω γίνει κι εγώ ίδια με αυτόν, ίδιος με αυτό ειν, και χαίρομαι με τη λύπη ενός ανθρώπου και να νιώσουμε και άσχημα. Η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο και γι' αυτό το λόγο είναι και άνοστο. Δεν είναι καλή ιδέα να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας και την ενέργεια μας στο να έρθει η τιμωρία και η δικαιοσύνη από εξωγενείς παράγοντες, είτε από τα λαϊκά δικαστήρια, είτε από τα δικαστήρια μιας χώρας, είτε από τη Θεία Δίκη. Δεν λέω να μην κάνουμε καταγγελία όταν δεχόμαστε κακοποίηση, ναι να κάνουμε καταγγελία, ναι να παίρνουμε τα απαραίτητα νομικά μέτρα για την προστασία μας, όμως η ίασή μας... Η θεραπεία μας, η επούλωση των τραυμάτων μας δεν θα έρθει μέσα από την όποια τιμωρία δεχθεί ή δεν θα δεχθεί ένας νάρκιστος και ένας κακοποιητής. Θα έρθει από την επικύρωση της εμπειρίας μας. Η οποία επικύρωση της εμπειρίας μας γίνεται μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και ακόμη περισσότερο μέσω της ψυχοθεραπείας με έναν θεραπευτή ο οποίος να έχει γνώση περί ναρκισισμού και ναρκισιστικής κακοποίησης. Τώρα, όσον αφορά στο αν είναι ο κόσμος δίκαιος, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο κόσμος δεν είναι δίκαιος. Όσον αφορά στο αν υπάρχει θεία δίκη, δεν υπάρχει πάντα θεία δίκη. Όσον αφορά στο ανώτη πύρη σταθερήσει, δεν είναι πάντα που θερίζει ότι παίρνει, τουλάχιστον στο χρονικό διάστημα που διαρκεί ε, ε, από τη σπορά μέχρι το θερισμό. Σα έχω πει και άλλε φορέ ότι μέσα από την πολύχρονη πείρα μου έχω συναντήσει αρκετέ φορέ ανθρώπου οι οποίοι πλήρωσαν, πλήρωσαν τι κακίε που έχουν κάνει σε άλλου ανθρώπου όταν η ζωή του επεστρέψε συμπεριφορέ. Όμω, παρόλο που το έχω δει να συμβαίνει, δεν συμβαίνει πάντα και μπορεί να μην ζήσουμε να προλάβουμε να το δούμε. Μπορεί να, να γίνει αυτό μετά που θα φύγουμε εμεί από αυτή τη ζωή ή μετά που δεν θα ασχολούμαστε πλέον ώστε να το μάθουμε κιόλα. Οπότε. Αυτό που έχει σημασία για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει καλύτερη τη δική του ζωή, θέλει να γιατρέψει τις πληγές του, θέλει να επουλώσει τα τραύματά του, είναι να θεραπεύσει τη ζημιά που του έχει προκληθεί από την αρκισιστική κακοποίηση μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας. Δεν είναι ανάγκη να τιμωρηθεί ο Νάρκισος για να έχουμε εμείς μέλλον, να ξεπεράσουμε την κακοποίηση που μας έκανε. Αυτό που είναι ανάγκη για να έχουμε εμείς μέλλον και να ξεπεράσουμε την κακοποίηση που έχουμε δεχθεί είναι η επικύρωση της εμπειρίας μας. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω επιλέγετε να πηγαίνετε σε θεραπευτές οι οποίοι γνωρίζουν τι σημαίνει ναρκισσισμό, γνωρίζουν τι σημαίνει ναρκισιστική κακοποίηση, γνωρίζουν τι σημαίνει bullying, γνωρίζουν τι σημαίνει nagging, γνωρίζουν τι σημαίνει ψυχολογικό πόλεμο και είναι ενήμεροι σε σχέση με αυτέ τι δυναμικέ τη σχέσει και με αυτά τα ζητήματα. Άρα, κάποιο ο οποίο κάθεται και περιμένει πότε θα έρθει η η ανθρώπινη δικαιοσύνη να τιμωρήσει τον ναρκισό εξακολουθεί να έχει κόλλημα με τον Νάρκισο και εξακολουθεί να επανατραυματίζεται κάθε φορά που εύχεται να πάθει κάτι κακό ο Νάρκισος ή κάθε φορά που ενοχλείται γιατί ακόμη να μην έχει πάθει κακό ο Νάρκισος. Ό,τι σκατά θέλουν να σκάνουν. Αλήθεια σας λέω. Ό,τι θέλουν να σκάνουν. Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι ότι εμείς γλιτώσαμε από αυτούς, είτε επειδή μας χώρισαν είτε επειδή τους χωρίσαμε, και ότι εμεί πλέον δεν έχουμε καμία επαφή, είτε γιατί έχουν πάει αυτοί no contact, είτε γιατί έχουμε πάει εμεί no contact, και πλέον δεν είμαστε υπό την επίρρρεια του. Το να καθόμαστε να περιμένουμε πότε θα τιμωρηθούν και αν θα τιμωρηθούν, μα καθιστά συνδεδεμένου ακόμα μαζί του. Και οποιαδήποτε σύνδεση με ένα κακοποιητή προκαλεί επανατραυματισμό. Θα χαρώ να διαβάσω και τι δικέ σα απόψει στα σχόλια. Σα φιλώ και εύχομαι ηρεμία, επικύρωση εμπειρία και ηρεμία.